Καλησπέρα παιδιά, Sexpert εδώ και επιτέλους μετά από πολύ καιρό ξαναπαίζουμε GTA Online στο PS4 αυτή τη φορά. Έχω μια εβδομάδα περίπου να κάνω βίντεο αλλά δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Άξιζε η αναμονή, καλώς ήρθατε επίσης στο GTA Online. Αυτό είναι το νέο μου outfit. Σήμερα θα σας δείξω το progress μου, τι έχω κάνει προς το παρόν γιατί έχουμε χάσει και πολλά update. Δεν μπορώ να τα καλύψω όλα. Έχουμε XPG outfit, smart outfit, heavy outfit, heist και racing, το οποίο θα καλύψουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ήρθε με το Cunning Stunts DLC. Έχω επίσης και το έμπνευμα της crew μου από πίσω. Για όσα αναρωτιούνται ποια είναι η crew μου, είναι μια crew που έχω φτιάξει εγώ. Ορίστε, είναι ανοιχτή για όλους, αν θέλετε να κάνετε join. Αυτό είναι το σπίτι νούμερο 1. Και έχουμε και first person τώρα, το οποίο γαμάει. Δεν βλέπω πολλούς να το χρησιμοποιούν, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ αρκετά έτσι για να ξεσκυθώ. Τέλος πάντων. Και ένα το πρώτο μου γκαράζ. Έχουμε τον Dominator, έχουμε Nagasaki, Batty. I fucking love this bike. Μετά έχουμε τις Sanjes, το αγαπημένο μου το Entity, το LG, το Z-Type, Bifta, αυτό που ήρθε με την ημέρα του Βαλεντίνου και το Turismo R. Και πάμε στο δεύτερο γκαράζ. Και στο γκαράζ νούμερο 2 έχουμε αυτή τη μηχανή που ήρθε με το Independence Day. Μετά έχουμε το Panto, Dubsta 6x6, Zentorno, αυτό το Zion που ήρθε μαζί με το Zentorno στο High Life Update. Μετά έχουμε αυτό που ήρθε στο Flight School Update, Last Team Standing Update ήρθε αυτό. Και μετά έχουμε το Heist Update, Insurgent, Burrito, Kuruma. Και πάμε να δούμε το σπίτι. Μπούμ. Όλοι τα ξέρουμε τα δύο πρώτα σπίτια. Υπήρχαν και στο Last Generation, τίποτα καινούριο. Πάμε τώρα στο τρίτο σπίτι. Τώρα αρχίζει το καλό. Πάρτο. Πανέμορφο είναι. Και γαμώ τις θες. Έχει και πάνω όροφο. Μακάρι να μπορούσε να βγει εδώ έξω που ήταν πολύ γαμάτο. Και το μπάνιο, ναι. Anyway. Θα μπορούσα καθώ είναι εδώ πάνω σαν sniper. Είναι αρχόσυνο με το αλεξίπτωτο. Καλά, αυτό είναι λίγο αδύνατο με τη σκέπη που έχει από πάνω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τον garage τώρα. Το garage νούμερο 3 έχουμε τον brawler. Έχουμε αυτό που ήρθε μαζί με όλα αυτά που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Αυτά τα τρία. Έχουμε το, πώς λέγεται, Ennis Windsor, που ήρθε μαζί με το Illicoden Games update. Νομίζω το part 2 ή το 1. Μετά έχουμε το T20. Μετά έχουμε την Enduro, Electro, το Pegasi Osiris, πολύ γαμάτο αμάξι. Και μετά έχουμε τα καινούργια update. Έχουμε αυτά που ήρθαν με το Executives and Other Criminals. Και μετά έχουμε αυτά. Τα Lowriders που κόστησαν περίπου στα 3 εκατομμύρια. Αυτό το Lowrider προσπάθησα να το κάνω πάρα πολύ όπως το GT San Andreas αυτοκίνητο που είχα, ένα αυτοκίνητο στο GT San Andreas που έμοιαζε περίπου σαν αυτό. Και μετά έχουμε το Dong. Μου αρέσει πολύ αυτό το αμάξι, σαν Monster Truck είναι. Που μπορείς να το κάνεις customization. Να ξέρετε ότι όλα τα αυτοκίνητα είναι fully upgraded. Και πάμε στο garage νούμερο 4. Στο garage νούμερο 4 έχουμε αυτό το αυτοκίνητο, το Tyrus που ήρθε με το Cunning Stunts DLC. Μετά έχουμε το X80 πρώτο, πολύ γαμάτια βαξάρα. Και μετά έχουμε Halloween. Έχουμε αυτό το πέρα το αμάξι που ήταν και πέρσι στο Next Gen. Και μετά έχουμε αυτό. Αυτό νομίζω είναι καινούριο. Είναι Halloween, αλλά βγήκε για το τέτοιο. Είναι biker μηχανή, αλλά βγήκε για το Halloween DLC. Αυτά. Και πάμε να δούμε το σπίτι. Το τέταρτο σπίτι είναι το ίδιο με το τρίτο.
αλλά πιο όμορφο. Πόσο πολύ γαμάει. Μ' αρέσει έτσι όλα να στράφτουνε. Εννοώ το άσπρο χώμα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα άλλο. Πάμε τώρα να σας δείξω το γιο μου. Τώρα που είμαστε απ' έξω, μπορώ να σας δείξω και το custom loadout που έχω φτιάξει. Έχουμε το πιστόλι. Τα έχω φουλάρει και τα όπλα. Με αυτά μόνο βγαίνει όμως. Τα υπόλοιπα τα έχω αφήσει στο CEO, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Μετά έχουμε το pistol 50, μαλάκα, αυτό όπλο γαμάει. Μετά έχουμε heavy revolver. Μου αρέσει πάρα πολύ το Red Dead και, το revolver είναι ένα από τα αγαπημένα μου όπλα. Αλλά δεν μου πολύ αρέσει το GTA. Συνήθως με το pistol 50 κυκλοφορώ. Και φυσικά heavy pistol. Μετά έχουμε Tekken 9, ρε μουνιά. Το έχω βρει και στο CSGO αυτό το όπλο. Αλλά εγώ το πήρα κυρίως για το. Το είχα και στο GTA San Andreas. Και μετά έχουμε το Gunsberg που βγήκε με τη μέρα του Βαλεντίνου. Μετά έχουμε Homing Launcher. More like overpowered launcher, τέλος πάντων. Και αυτό το καινούργιο που ήρθε με το Biker DLC. Sticky Bombs. Proximity Mines. Και τι στο διάλογο είναι αυτό. Το έχω δοκιμάσει. Καλούτσικο είναι, μαλάκα. Μετά έχουμε Pump Shotgun. Bulletproof Shotgun. Φυσικά Assault Shotgun. Και τέλος Son of Shotgun. Fuck yes. Double Barrel Shotgun λέγεται, τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχουμε σφυρί. Έχουμε baseball bat. Όλα αυτά κανονικά θα τα είχα βολέψει, αλλά για κάποιο λόγο δεν με αφήνει. Crowbar Golf Club. Κανονικά απ' έξω θα είχα μόνο τον Dagger, τον Knuckle Duster, Machete φυσικά, Battle Axe και αυτό το Pine Branch. Μου θυμίζει Engineer από το Team Fortress 2. Λογικά μόνο αυτά τα τρία, μόνο ποια τρία όπλα, 1, 2, 3, 4, 5 όπλα. Μόνο αυτά κανονικά θα είχα έξω, αλλά δεν μου αφήνει να τα αφήσω τα υπόλοιπα, οπότε τον πουλώ. Μετά έχουμε το Heavy Sniper. Και το κανονικό του sniper rifle για sneaky kills, αφού έχει σιγαστήρα. Το οποίο αυτό δεν έχει. Αλλά αυτό κάνει καταπληκτικό damage. Μόνο τρία rifles υπάρχουν sniper rifles, αλλά το άλλο είναι για τους νουμπάδες. Το μισό αφάνταστα. Μετά έχουμε το M4, fuck yes. AK-47, το οποίο είναι για το πουλί στο GTA 5. Όπως και το revolver. Και advanced rifle. Also, ξέχασα να σας πω τα Pegasus αφιέματά μου. Έχουμε Rhino Tank, Barracks, Sea Shark, Buzzard Attack, Helicopter, Titan, Mule, Spider, Vestra, Liberator, Vestra, Dodo. Το Dodo είναι καινούριο αεροπλάνο, είναι αυτό που κάθεται στη θάλασσα. Kraken, πόρε υποβρύχιο. Hydra, Savage, Luxor Deluxe, είναι το αεροπλάνο που έκανε 10 εκατομμύρια το χρυσό. Οκ, εμείς θα πάμε με το Savage τώρα στο yacht. Και να το yacht. Το πήραμε έκπτωση, 7 εκατομμύρια έκανε. Ποιο, πώς λέγεται αυτό το yacht που πήρα, είναι το ακριβότερο, το Aquila. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ τα Sea Sharks, τις βάρκες, το έχω κάνει μπλε με άσπρο. Τζακούζι, δεν χρειάζεται να κατεβούμε να τα δούμε όλα αυτά. Έχω βάλει gold κάγκελα και χρώματα τα βλέπετε και από εδώ. Έχει και ο Μίχλι ρε πούστη. Anyway. Αυτά. Πολύ γάματο. Δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, by the way. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τώρα τη CEO επιχείρηση. Να είμαστε ο ουρανοξύστης στο Maze Bank. Εδώ είναι το CEO γραφείο μου. Ποιος το γαμάει το Savage. Έχουμε ακόμα αρκετά λεφτά. Να είμαστε. Πώς πάει. Αυτό είναι το γραφείο. Έχω βάλει νομίζω το moderno look. Εδώ πέρα έχουμε το τέτοιο. Το save γεμάτο λεφτά. Και εδώ πέρα για όσους αναρωτιούνται μπορείτε να φτιάξετε το custom loadout σας αφήνοντας τα όπλα. Επιλέγοντας ποια θέλετε να φαίνονται και ποια όχι. Hide show. Και εδώ πέρα καταστρώνουμε τα σχέδιά μας.
Αυτά. You're looking very sharp, boss. Μου ευχαριστώ. Πάμε να τώρα να δούμε το Biker Club. Ορίστε. Όχι κι άσχημα, ε. Έχουμε εδώ πέρα, μπορούμε να φτιάξουμε τις μηχανές μας εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα γκαράζ για οχήματα, λογικά μόνο για μηχανές. Τα Motorcycle Club είναι. Εδώ πέρα οργανώνουμε τις δουλειές μας. Εδώ πέρα είναι το όλημα της ομάδας, της Motorcycle ομάδας. Και εδώ πέρα συμβαίνει όλη η μαγεία. Εδώ πέρα αράζουμε. Αυτά. Το Motorcycle Club μου ασχολείται με κοκαίνη. Οπότε πάμε να δούμε και το εργοστάσιο. Εργοστάσιο, λέμε τώρα. Ορίστε. Εδώ φέρνουμε. Επεξεργαζόμαστε και δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε την κοκαίνη. Στο τέλος την πουλάμε. Τα οικονομάμε. Και αυτά. Και τώρα πάμε να δούμε το νέο adversary mode που ήρθε με το Biker Okay, ξεκινάμε. Είμαστε οι Devils όπως βλέπετε. Είναι Devils versus Angels βασικά. Και τι πρέπει να κάνεις θα το δούμε στη συνέχεια. Καλούτσικο game mode είναι. Μην μένουμε πολύ σε ένα σημείο, θα μας δούνε. Fuck. Πρέπει όταν είναι μέρα, οι Devils πρέπει να τρέξουν μακριά από τους Αγγέλους, γιατί οι Αγγέλοι έχουν τότε όπλα. Όταν γίνει νύχτα, οι Devils έχουν όπλα και κυνηγάνε τους Αγγέλους. Σκοράρεις πόντους μόνο όταν σκοτώσεις την αντίπαλη ομάδα με όπλο. Όταν σκοτώσεις την αντίπαλη ομάδα με μαχαίρι, εξαρτάται ποιος παίχτης έχει κάνει kill, όταν το σκοτώσει με μαχαίρι, θα χάσει το kill. Και εκεί πάνω είναι ο χρόνος, μέρα νύχτα ξέρω εγώ. Let's do this. Πού είστε ρε μουνιά? Νάτος! Νάτος! Γάμα του! Το παρακάνω! Κοίτα πόσο φαινόμαστε εμείς τη νύχτα, by the way. Οι αγγέλοι μες τη μέρα δεν βλέπω τίποτα. Δεν τους βλέπω καθόλου. Χα! Ωμπορέκ! Where are they? Nati! Να τους κάλεσαι. Πού είναι άλλος, πού είναι άλλος, πού είναι άλλος. Oh fuck, πρέπει να τρέξω. Να το μουνί! Oh, I'm dead. Δεν πειράζει, προσπάθησα. Είναι λίγο άδικο για τους Devils, γιατί πάντα οι Άγγελοι ξεκινάνε με τα όπλα. Δεν γίνεται ποτέ να αλλάξει. Κανονικά θα έπρεπε, εγώ θα το έκανα να ξεκινάνε πρώτα οι Άγγελοι, μετά οι Δαίμονες. Εν αλλάξει, you know what I mean. Αλλά όχι, μόνο οι Άγγελοι ξεκινάνε πρώτοι, σε κάθε round. Κερδίζεις double XP και... όχι XP γαμώτο. Κερδίζεις double RP και λεφτά τώρα. Και... αν είναι decent οι ομάδες, λογικά θα χρηστούμε στο χρήμα.
Πού είναι ο άλλος? Υπάρχει άλλος ένας εδώ. Καλύτερα να κοιτάξετε μπροστά μου. Αμάν, να τους. Το βρήκες? Γιόλο! Φακ. Καλύτερα να τρέξουμε. Πίσω μου είσαι εγώ σατανά. Μόνο που δεν είναι σατανάς, οπότε άκυρο. Να προσπαθήσουμε να τους σκοτώσουμε. Ναι, γάμα του! Ρούπα! Τρομερό φέιλ ο τύπος. Δεν έχει υπομονή. Να το ζεοπούστης. Τον έχουμε. Α, το μπούστη. Όχι, 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 όχι. Έχω ψοφήσει. Ναι. Ναι, 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 ναι. Πάρ' το ρε πούστη. Κερδίζουμε. Δεν θέλω να κοιτάξω το σκορ τώρα, θα... Θέλω να τους γαμίσω τώρα. Commit suicide. Πες να χάσανε kill. I'm scared. Νάτος. Θα είναι κι ο άλλος κοντά. Τον βρήκες, σκότωσ' τον. Ah, fuck. Ψόψες. Yup. Μαλάκα, εντάξει, κερδίζουμε. Γιατί έχω καταγχωθεί. Καλύτερα να κουνηθώ όμως. Γεμίζω ζωή σιγά σιγά. Πρέπει να μείνω ακίνητος κάπου. Αν μείνω ακίνητος κάπου όμως θα με δούνε. Fuck. Άρε πούστη. Με τρόμαξε. Δεν πρέπει να βγαίνεις και έξω από αυτόν τον κύκλο. Αλλιώς λογικά θα κάνει spectate. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ, ούτε θέλω να το κάνω. Αμάν, 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 αμάν. Έλα που πήγε. Μη μου την πες τώρα με το τσεκούρι. Να ο ένας. Σοβαρά, ρε. Δεν ξέρεις πόσες φορές το έχουν δοκιμάσει αυτό. Αλλά εκεί μέσα δεν μπορείς να κουνηθείς και θα σε βρούμε. Έχουμε και μήνυμα, ξέρεις. Μπράβο, τρελέ. Δεν πρέπει αναγκαστικά να φτάσουμε, ξέρω εγώ, 40 kills. Υπάρχει και χρόνος. 40 kills λέω πάρα πολλά όμως, μαλέκα. Μπράβο, τρελέ. Ένα hit από το τσεκούρι, by the way, και πεθαίνεις. Αμάνε, μάνε, 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 fuck. Fuck! Fuck, πως έχασα έτσι, ρε, ο νουμπάς. Τι στο διάλο έκανα. Ωπ, διάλος, κατάλαβες. Αστείο. Oh, fuck, τρέχα. Μην μου την πες κανείς από εδώ, please.
Υπάρχει ένα γαμάτο σποτάκι κάπου εδώ πέρα. Ναι, να το. Να το! Oh fuck. Oh no. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να ανεβείς. Υπάρχει νομίζω. Oh fuck. No please. Oh man. Όχι, όχι, όχι. Την έκανα. Την έκανα. Την έκανα βοήθεια. Γαμώ την. Σκάσε, τους έχουμε. Γάμα τους τώρα. Αν αρχίσουν να μαχαιρώνουν τώρα τη γαμίσαμε. Μπράβο. Τελειώνει ο χρόνος, δεν κερδίσαμε. Θέλω να προσπαθήσω να ανεβώ εκεί πάνω. Πάρ' το. Τι γάμα το σποτάκι που είναι εδώ πέρα. Oh shit. Αμάν! Ναι. Θέλω να κλείσω το PlayStation τώρα για κάποιο λόγο. Θα μπορούσαμε να το πάμε και καλύτερα. Next! Λογικά αν κερδίσουμε και αυτό το γύρο, μάλλον κερδίσουμε όλο το match. Μακάρι δηλαδή, γιατί το βίντεο είναι ήδη πολύ μεγάλο. Γιατί με αφήνεις μόνο. Άντε θα παίξω αυτό το round και μετά θα το κλείσω. Το κλείσω το βεντάκι. I'm fucking dead. Σκαρφάλωσε. Γιατί με άφησε μόνο. Που κερδίζαμε. Θα χρησιμοποιούμε και στο χρήμα. Αμάν, αμάν! Fuck! Άρε κατάρα! Δύο! Double kill, άντε γεια! Νουμπάκια! Θα μου κάνουν bullying τώρα που είμαι μόνος. Τι κάνουνε τώρα? Μ' αφήνουν να παίρνω kills. Να κι όλες. Οπα, θα το κερδίσουμε μόνοι μας. Εντάξει ρε παιδιά, ξέρω ότι είμαι καλός, αλλά όχι και τόσο. Εγώ λέω να κρυφτώ τώρα, γιατί αλλιώς δεν επιβιώνω. Πραγματικά τώρα. Πέντε ένα μαλάκα, είμαι μόνος. Θα κρυμούμε εδώ κάτω, αυτό θα κάνω τώρα. Δεν γίνεται να κερδίσω αλλιώς. I'm sorry. Και αν δεν τελειώσει το match μετά από αυτό το round, δεν θα συνεχίσω. Όχι μαλάκα, κουνήσου. Ω μαλάκα, έρχονται. Ναι, ναι, δώσ' το μου! Γαμώ την πουτάνα μου!
Δεν γλιτώνεις ρε πούστη, να είσαι κι εσύ. Έλα, δεν σε βλέπω. Σάικ. Φαντάσου να στόχε ένα μαλάκα. Πω πω. Ω πω πω μαλάκα. Όχι. Ω, the jukes. Μαλάκα, θα κερδίσω. Όχι. Ω, κρίμα, δεν πειράζει. Χάσαμε ένα kill. Έτσι και με δουν τώρα που τρέχω. Τη γάμισα. Δεν το πιστεύω πως πετυχαίνει αυτό. Τρέμω ρε πούστη. Έμειναν ακόμα 5 γαμημένα λεπτά. Τέλεια. Αμάν. Νομίζω ήταν. Κρύψου λίγο ακόμα. Δεν καταφέραμε. Ρεϊτζάρουν οι άλλοι, αρχίζουν τα εκτεκτικά. Νομίζω ήταν. Πρέπει να σιγουρευτώ. Να τον πυροβολήσω να γαμώ. Φαντάσου να ήταν εκεί πάνω. Τέλος πάντων. Σκότωσα τον εαυτό μου ο νουμπάς. Δεν πειράζει ρε παιδιά, επειδή δεν στο έκανα, επειδή θα κέρδιζε ούτως κι άλλως. Ναι. Τρέχουμε τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ντρέπομαι που το κάνω αυτό. Ή το αξίζω. Είμαι και 600 κάτι level. Έχουμε ακόμα άλλα 3 λεπτά. Θα με βρουν ποτέ άραγε. Λέω να κάτσω εδώ στο τέλος του γύρου, να με δούνε. Και αν δεν κερδίσω το μάτσο δεν πειράζει, θα βγω. Συνεχίζω και ρίχνω εγώ εκεί πάνω. Πότε θα καταλάβεις όταν είσαι ακίνητος, φαίνεσαι στο γαμμένο το ραντάρ. Μωριά. Όχι. Όχι γαμό. Άρε πουτάνας γε. Πισογλέντι. Σας θα το είπα. Να μου. Τρέχω τώρα στο τονουμπά που είμαι. Να επιβιώσουμε λίγο ακόμα.
Να, με βρήκανε. Επιτέλους, ρε φίλε. Too late, bitch. Οκ. Πάμε, το έχουμε. Όχι. Έλα, γόρι μου. Δώσ' το μου. Τρέχα. Έλα, ρε, πούστηκα. Ρε, μαλάκα. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα, τι στο μπούτσο! Πόσο μου τη σπάει το μίλι σε αυτό το γαμοπαίχνι τώρα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο γαμούσε το μίλι όταν παίξαμε την πρώτη φορά GTA Online. Δεν είχε καθόλου, δεν είχε τίποτα. Ήταν πανέμορφο. Α, γαμίσου, ρε, που έρχεσαι τώρα εδώ που ήμουν εγώ. Νομίζεις δεν θα ξέρω που ήσουν τώρα. Ας ηρεμήσω λιγάκι, τους έσκησα. Να μου που κρυβόμουν κιόλας. Άντε, σας χαρίσουμε ένα kill. Ένα λίγο καιτέρω για μας, εννοώ. Έλα, please match. Round loser. Γιατί round loser? Oh! Of course! Και για όσους αναρωτιούνται πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις μίλι στη μηχανή, πολύ απλά επιλέγεις ένα μίλι όπλο ή επιλέγεις τις γροθιές και πατάς πατημένο χ και L1 αν θες να κλωτσίσεις από αριστερά, R1 αν θες να κλωτσίσεις από δεξιά. Γίνεται το ίδιο και με τα μίλι όπλα. Χ, R1 για δεξιά, Έλενα για δεξιά. Τι, στα αρχίδια σας. Okay, bye.